Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πραγματικά καλά. Είμαι η Ζωή και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα γιορτινό μακιγιάζ. Βέβαια, αυτό το μακιγιάζ που έχω στο μυαλό μου μπορούμε να το κάνουμε είτε Χριστούγεννα, είτε Πρωτοχρονιά, είτε όποτε εμείς θέλουμε και μας αρέσει αυτό το μακιγιάζ. Είναι, εννοείται, δεκτό, να το πω. Όχι δεκτό, δεν είναι η σωστή λέξη που θέλω. Είναι όποτε θέλουμε εμείς τέλος πάντων να κάνουμε αυτό το μακιγιάζ. Δεν έχει να κάνει ότι επειδή ο τίτλος θα έχει γιορτινό μακιγιάζ, θα πρέπει να είναι μόνο στις γιορτές. Οπότε ξεκινάμε. Θα πιάσω λίγο εδώ πέρα τα μαλάκια μου, τα ωραία μου μαλάκια που τα έκανα. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω με αυτόν τον τρόπο μπούκλες. Είναι ο φυσικός τρόπος που κάνω μπούκλες. Το έχω γυρίσει και σε βίντεο πώς κάνω μπούκλες χωρίς θερμότητα. Και θα σας το αφήσω πάνω από εδώ. Το είχα κάνει πριν 2 χρόνια πίσω, μάλλον. Θα ξεκινήσω. Το πρώτο προϊόν που θα βάλω στο πρόσωπό μου είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι από την Technique Vitamin C. Και θα το βάλω στα έτσι ψηλά σημεία του προσώπου μου. Είναι το πρώτο βίντεο μακιγιάζ που γυρνάω στο καινούριο σπίτι. Και είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. Και λίγο, μπορώ να πω λίγο αγχωμένη. Γιατί δεν έχει τύχει να κάνω εδώ έτσι καθιστό βίντεο και ειδικά μακιγιάζ. Ένα βίντεο έχω κάνει, καθιστό όπως τώρα αυτή τη στιγμή, που ήταν ένα χριστουγεννιάτικο haul, τζάμπο haul, και μισό λεπτό να δω το σκονάκι μου, που θα το δείτε την επόμενη φορά. Το επόμενο βίντεο δηλαδή που θα ανέβει θα είναι αυτό που σας λέω, οπότε είμαι λίγο έτσι αγχωμένη για το φωτισμό περισσότερο. Εντάξει, γιατί το γραφιάκι μου το έχω εδώ, οπότε μπορώ να τα στήσω όπως θα άστηνα. Τα καλλιτικά μου είναι ακριβώς πάνω στο κρεβάτι μου, οπότε και αυτό είμαστε κομπλέ. Είναι ακόμα πιο βολικό από το να σκύβω, γιατί έχω και ένα πρόβλημα με τη μέση μου. Τι σας λέω, τι σας νοιάζει. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να πω την ανησυχία μου. Εντάξει, έχω μπροστά μου βέβαια και το παράθυρο, αλλά και πάλι είναι μέχρι που να το συνηθίσω. Θα πάω στο αγαπημένο μου εδώ πέρα Foundation, την Body Collection, που μου τελειώνει και. Στεναχωριέμαι τόσο πολύ γιατί δεν ξέρω πού θα βρω ξανά το ίδιο. Το έχω ψάξει, αλλά δεν το βρίσκω μόνο μέσω, πώς το λένε, στο εξωτερικό νομίζω, στην Αγγλία. Γιατί. Ενώ αυτό ήταν από ένα δωράκι, μας το είχαν βάλει σε μια παραγγελία. Και αυτό το μαγαζί μπήκε, το ψάξα, αλλά μάλλον δεν το έχει. Είναι υπέροχο foundation. Άμα ξέρετε πού μπορώ να το βρω εδώ στην Ελλάδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου το πείτε, γιατί το αγαπώ. Είναι ανάλογα, μα έχει σημαδάκια τύπου τώρα σπυράκια, ψιλοφαίνονται, τα καλύπτει μεν, αλλά όχι πάρα πολύ. Είναι σαν τύπου BB κρέμα, αλλά με περισσότερη κάλυψη. Είναι τέρμα ενυδατικό και όταν το κάνω και μίξι με κάποιο έτσι άλλο foundation μου αρέσει πάρα πολύ. Με πιο matte, είτε της Wet n Wild, είτε από MUA. Προχωρώ στο αγαπημένο μου concealer από την Creechy, είναι φανταστικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι υπέροχο. Δεν θέλει πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ λίγη. Πάρα πολύ. Θέλει λίγη ποσότητα, δηλαδή κάπως έτσι. Μόνο κάποιες φορές μπορώ να πω. Όταν δεν είναι πολύ καλά ενυδατωμένα τα μάτια μου. Γιατί υπάρχουν και στιγμές που είναι ξηρό το πρόσωπό μου, παρόλο που κάνω τα ίδια πράγματα κάθε φορά και με μασκούλες το βράδυ. Τέλος πάντων, καμιά φορά κάθεται. Οπότε. Άμα έχετε ξηρά έτσι ματάκια ή δεν κάνετε πολύ καλή, πώς τη λένε, ενυδάτωση, ενδείκνεται να μην πολύ σας αρέσει, γιατί υπάρχουν κάποιες στιγμές έτσι και λέω, χαμώ το, γιατί να γίνεται αυτό. Άμα βάλεις πάρα πολύ ανάλογα για με το πόσο λιπαρό είναι το πρόσωπό σου ή δεν είναι,
γίνεται κάπως και εκεί, μπορώ να πω. Απλά θέλει λίγο, τόσο όσο. Προχωράμε στην πούδρα μου, την αγαπημένη μου πουδρίτσα. Και θα βάλω παντού. Εμένα αυτή η πούδρα μου αρέσει τόσο πολύ. Κάνω και ένα mini review τώρα, δεν ξέρω γιατί. Μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι νομίζω φαίνεται ότι μ' αρέσει πολύ. Δεν έχω ξαναπαραγγείλει, όπως έχετε δει και σε κάποιο έτσι μακιγιάζ haul. Γιατί και τίποτα να μην κάνεις, μόνο λίγο κονσιλεράκι άμα θα βάλεις. Κατέβασα λίγο τη φωτεινότητα, γιατί νομίζω ότι φερόμουν άσπρη. Είδατε γιατί σας είπα ότι με ανοχώνει λιγάκι. Με ανοχώνει μη και δεν βγει ωραίο το αποτέλεσμα και κάτσω και τα ξανακάνω. Ναι, σας έλεγα ότι και τίποτα να μην βάλεις, μόνο λίγο κονσίλερ και με όλο αυτό στο πρόσωπό σου. Πραγματικά είσαι υπέροχη, δεν θες, είναι καλυπτική, είναι ματ, αλλά δεν σε κάνει κέικι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το ίδιο θα βάλω και κάτω από τα μάτια μου. Και έχω δει στο TikTok που λένε ότι αυτή η πούδρα της Rimmel είναι και dupe από την τέτοια, πώς το λένε, από τη Charlotte Tilbury, την Flawless Airbrush, κάπως έτσι δεν λέγεται. Δεν ξέρω άμα ισχύει. Πάντως κοπέλες που έχουν από τη Charlotte Tilbury λένε ότι είναι, μη σου πω, και σε κάποιες έχουν πει ότι είναι ακόμα καλύτερη και από τη Charlotte. Προχωρήσω στο αγαπημένο μου bronzer από ID Color Makeup. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά άλλαξα λίγο πάλι το φωτισμό. Είναι μέχρι που να το βρω. Τέλος πάντων, μην το δίνετε και σε σημασία. Όπως είδατε, έκανα και τα φρυδάκια μου να φεύγουν, γιατί εντάξει, δεν ενθουσιάζουν και πολύ με τα φρύδια, να σας πω την αλήθεια. Είναι ένα, πιστεύω, part που δεν χρειάζεται να δίνουμε και τόσο πολύ έμφαση. Και ούτε να βάφεται και πάρα πολύ, δηλαδή τα φρύδια σε σημείο απαναγιά μου να μην υπάρχει και ένα μικρό σημείο που να μην είναι άβο. Αυτό λέω, φυσικά τα πιο ωραία είναι. Τώρα θα προχωρήσω στα μάτια και λέω, έχω πάρα πολύ καιρό να τη μεταχειριστώ αυτή, την παλέτα να χρησιμοποιήσω αυτή. Είναι από τη Cglam, από τη Shein, όπως καταλάβατε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Μια υπάρχουν, μια δεν υπάρχουν, αλλά να σας πω και κάτι, δεν είναι ανάγκη να την έχετε εσείς. Καμιά παλέτα, τίποτα από ό,τι έχω εγώ, δεν, όχι μόνο εγώ, όλες μας, να πάτε να τη βρείτε σε όνει και ντε. Τέτοιες αποχρώσεις αν έχετε, είμαστε κομπλέ. Απλό να δω λίγο καλύτερα, μια τριχούλα μου, καλύτερα το κονσίλερ που είχε κάτσει στις γραμμές, φυσικό, αφού είμαι άνθρωπο και κινείται το μάτι μου. Και ξέρεις τι, θα πάω πρώτα όμως την παλέτα αυτή εδώ πέρα από την MUA. Θα πάρω και ένα φουτωτό πινελάκι και θα πάω στην απόχρωση αυτήν εδώ, που είναι εντάξει, είναι ότι πρέπει στη δικιά μου απόχρωση, δεν είναι τόσο ούτε σκούρα ούτε φαίνεται μπάμενα ροζ, είναι γλυκό χρώμα. Ούτε και φαίνεται και δεν φαίνεται. Και ίσα λίγο να δώσω μια ζωντάνια. Να, δεν φαίνεται και πολύ. Ίσα μόνο ότι δίνει ένα χρώμα. Θα πάω στο, από την παλέτα, από τη Cglam Spring It On, θα πάω στη απόχρωση Country Club, που είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραίο χρώμα. Και θα κάνω γραμμή eyeliner. Και θα πάω από το Lime Spritz, που είναι αυτό εδώ πέρα, και θα βάλω στο κέντρο. Τι στο κέντρο, σε όλο μου το μάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα τόσο κατά πράσινο. Το περίμενα λίγο πιο ανοιχτόχρωμο. Ίσως έβαλα και πιο πολύ εγώ στο χέρι μου.
Αλλά wow! Και ξαναπάω με το προηγούμενο μου πινελάκι και με την αρχική μου έτσι σκιά και να κάνω ένα blending. Ναι, παιδιά, πολύ έντονο μου βγήκε τελικά. Εγώ το είχα λίγο κάτι πιο αέρινο και λίγο πιο ήπιο στο μυαλό μου. Αλλά τελικά. Δεν βγήκε τόσο ήπιο όσο φανταζόμουν. Δεν θα κάνω κάτι άλλο στο μάτι μου. Το μόνο που θα κάνω με την ίδια σκιά από την MUA, θα έρθω από κάτω. Έτσι λίγο για χρώμα και για ζωντάνια λίγο. Αυτό. Ούτε φαίνεται ούτε ακούγεται. Και θα πάω να βάλω μάσκαρα, απλό μακιγιάζ. Ενώ με 2-3 πραγματάκια στα μάτια. Αλλά έντονο, πολύ μου αρέσει. Πόσο φανταστικό, κουκλίστικο. Θα πάω σε ένα μολυβάκι που έχω πάρα πολύ καιρό να το μεταχειριστώ. Γιατί λέω συνέχεια μεταχειριστώ. Θα πάω σε ένα μολυβάκι που έχω πάρα πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω και γενικά και σε βίντεο. Είναι από την Oriflame, είναι το... πώς λέγονται αυτά. 4239 Fats, δεν μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα πολύ ωραίο nude. Και θα πάω να βάλω από Burt's Bees το Lip Crayon σε Donna Sands 405, αυτό εδώ πέρα που έχει μια υπέροχη απόχρωση. Φανταστικό, τρελαίνομαι και ίδια με τα μακιγιάζ μου. Και τώρα θα περάσω να βάλω λίγο ρουζάκι. Δεν είχα βάλει πιο πριν γιατί ήθελα να δω πώς θα δίνει αποχρώσεις και μην βάλω κάτι που δεν θα ταιριάζει και θα πάω από την κλασική μου αυτή την παλετούλα. Δεν ξέρω στην κάμερα πώς φαίνεται, αν φαίνεται τόσο έντονο το ρούζ και κάπως, αλλά στην πραγματικότητα είναι τόσο όσο. Δεν είναι πολύ έντονο και θα πάω από το Get Gorgeous της Technique με αυτό το πινέλο που είναι έτσι fluffy και θα βάλω λίγο εδώ στα ψηλά σημεία του προσώπου μου και της μυτούλας και εδώ πάνω. Θα βάλω και στο εσωτερικό του ματιού. Και το μακιγιάζ κάπου εδώ τελείωσε. Πάμε να δούμε ένα κοντινό πλάνο πώς είναι το μακιγιάζ μου. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ελπίζω να έχει φανεί ωραία και με τα χρώματα, παρόλο που δεν ξέρω σε τι φωτεινότητα να έχω τα πράγματά μου. Οπότε πάμε να το δούμε. Αυτό ήταν το πρώτο μακιγιάζ που έχω σκεφτεί για τις γιορτές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το μακιγιάζ που βγήκε. Βέβαια στο μυαλό μου το είχα λίγο πιο απλωθά, ήταν το μάτι. Αλλά για παρόλο που βγήκε τόσο έντονο δεν με πειράζει καθόλου. Ελπίζω και εσάς να σας άρεσε έτσι λίγο κάτι διαφορετικό στις αποχρώσεις. Και μετά από πάρα πολύ καιρό βέβαια έχουμε να κάνουμε κάποιο μακιγιάζ. Γιατί είχατε δει και τα βίντεο που έκανα μετακόμιση. Σας έδειχνα τι αγόρασα, έτσι διάφορα haul για το σπίτι. Και παρόλα αυτά πάλι το διασκέδασα, απλά μου έλειψε και εμένα πάρα πολύ, δεν ξέρω να σας, πάντως εμένα πολύ, μου έλειψαν πάρα πολύ τα μακιγιάζ που καθόμασταν εδώ και μιλούσαμε και είμαστε σχεδόν 3 εβδομάδες στο σπίτι, αυτή τη στιγμή που γεννά το βίντεο και έχω έτσι από μόνη μου, έχω κάτσει να κάνω μακιγιάζ 2 φορές, τις άλλες φορές ήταν γιατί έπρεπε να πάω κάπου και ήθελα λίγο να είμαι πιο περιποιημένη. Στα επόμενα μακιγιάζ θέλω να σας δείξω τον αγαπημένο μου lip combo που κάνω το τελευταίο καιρό και πιστεύω ότι είναι full έτσι καλοκαιρινός, εγώ ακόμα στο καλοκαίρι είμαι, full χριστουγεννιάτικος και γιορτινός, οπότε stay tuned γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία βίντεο, μακιγιάζ και μη. Αυτά. Θα τα πούμε εμείς στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να ονειρεύεστε, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε με follow στα social media, πατήστε και το κουδουνάκι
να σας έρχονται ειδοποιήσεις, αλλά να πατήσετε και το κουμπάκι που λέει εγγραφή ή αλλιώς subscribe και ελάτε να τα πούμε κάτω στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να ονειρεύεστε και φιλάκια πολλά. Bye!